Ακολουθεί η εκπομπή με τοποθέτηση προϊόντων. Την εκπομπή χορηγεί το Nurofen Express. Αφήστε τον πόνο σε μας. Στο Nurofen γνωρίζουμε ότι μια απαιτητική ζωή προκαλεί πονοκέφαλο. Αλλά ο πόνος δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο και ειδικά ο πονοκέφαλος. Επιλέξτε Nurofen Express 512. Δρά ταχύτατα σε 15 λεπτά και διαρκεί έως 8 ώρες. Ζήστε έντονη και γεμάτη ζωή και αφήστε στο Nurofen Express την ανακούφιση από το πονοκέφαλο και άλλους πόνους. Συμβουλευτείτε το φαρμακοποιό σας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στην εκπομπή Υγεία και Ζωή. Στην απόψινή μας εκπομπή φιλοξενούμε την παιδοψυχίατρο, κυρία Μάχη Κλεάνθους. Και το θέμα μας, διατροφικές διαταραχές παιδιών και φίβων. Να καλωσορίσουμε τη γιατρό μας. Καλησπέρα σας, γιατρέ. Καλησπέρα, κυρία Λαζαρίδου. Καλωσορίσατε στην εκπομπή. Ευχαριστώ. Και εσείς από τους δύσκολους γιατρούς για να έρθετε. Πρέπει να ειδοποιηθείτε 3-4 μήνες προηγουμένως. Κοιτάτε όμως που βρισκόμαστε την Παγκόσμια Μέρα Υγείας. Α, σήμερα, ναι, μπράβο. Ναι, ναι. Η Παγκόσμια Μέρα Υγείας. Α, είναι σημαδιακή αυτή η μέρα, πραγματικά. Ακριβώς. Και μιλάμε για την υγεία. Τέλεια, τέλεια. Γιατρέ μου, θα μιλήσουμε για τις διατροφικές διαταραχές παιδιών και φίβων. Ακριβώς. Τι είναι τελικά οι διατροφικές διαταραχές, για να δούμε. Οι διατροφικές διαταραχές, κυρία Λαζαρίδου, είναι σοβαρές παθολογικές καταστάσεις, οι οποίες εμφανίζονται με συμπτώματα όπως την ασιτεία, την υπερφαγία και οφείλονται σε υποβόσκουσες ψυχολογικές και συναισθηματικές δυσκολίες. Yes. Συνοπτικά, έτσι, για να το πω έτσι πολύ επιγραμματικά, πρόκειται για διαταραχές που περιλαμβάνουν έντονα συναισθήματα, την στάσεις και συμπεριφορές γύρω από το σωματικό βάρος και το φαγητό. Μάλιστα. Τώρα, τι εννοείται με συναισθήματα και συμπεριφορές γύρω από το φαγητό? Όντως είναι κάπως δύσκολο, ναι, και περίπλοκο να καταλάβει κάποιος, να αντιληφθεί κάποιος τι εννοούμε με αυτούς τους όρους. Αλλά σκεφτείτε το φαγητό στη, ναι, ζωή μας, εκτός του ότι είναι απαραίτητο για την επιβίωσή μας, είναι μια πολύ ευχάριστη εμπειρία και συνήθως το έχουμε συνδυασμένο. Πιο ευχαριστή. Ακριβώς. Για ορισμένους πολύ ευχάριστη. Ακριβώς. Ναι. Και συνήθως το έχουμε έτσι συνδυασμένο με πολύ ευχάριστες στιγμές, να μαζευτούμε με φίλους, με την οικογένειά μας κτλ. Όμως, οι διατροφικές διαταραχές είναι οι καταστάσεις αυτές όπου η πρόσληψη τροφής μετατρέπεται σε μια καταναγκαστική συμπεριφορά. Δεν είναι καθόλου ευχάριστη εμπειρία. Είναι τόσο αποκλίνουσα του φυσιολογικού, κυρία Λαζαρίδου, που σε βάθος χρόνου οδηγεί στην υποβάθμιση της ποιότητας αυτών καθ' αυτών της ζωής του ατόμου που πάσχει, θέτοντας επιπλέον και την ψυχική του, αλλά κυρίως τη σωματική του υγεία σε κίνδυνο. Τώρα, πότε μπορεί να συμβεί αυτό? Η πιο συνήθις ηλικία έναρξης είναι, με βάση έρευνες αλλά και την κλινική εμπειρία, είναι στην εφηβεία και αφορά κυρίως αυτά τα νεαρά παιδιά μεταξύ 14 και 19 ετών. Είναι η πιο δύσκολη περίοδος, έτσι δεν είναι, η εφηβεία? Ναι, και θα ήθελα μετά έτσι να συζητήσουμε, ναι, γιατί πολλοί γονείς, ναι, ναι, μπορεί να μην το αντιληφθούν έγκαιρα. Ναι. Όχι να μην το κοιτάξουν, να μην το αντιληφθούν εγκαίρως. Να πω εδώ ότι με την πάροδο των χρόνων όμως βλέπουμε ότι το ηλικιακό όριο όλο και πέφτει, δηλαδή όλο και πιο νεαρά άτομα πλέον παρουσιάζονται με αυτήν τη συμπτωματολογία. Και ξέρετε, στην εφηβεία τους ή αλλιώς τα παιδιά περνάνε, είναι μια μεταβατική περίοδος. Όλοι μας το περάσαμε αυτό. Ακριβώς, ναι, όλοι, ναι, το περάσαμε, ναι, και ξέρουμε πολύ καλά ότι αλλάζει το σώμα μας, αυξάνεται το σωματικό μας βάρος, παίρνει σχήμα ενήλικα. Και οι έφηβοι αυτών καθ' αυτών έχουν παρουσιάζουν μια δυσαρέσκεια με το σώμα τους. Όμως, τα νεαρά άτομα και ειδικά οι σημερινές γενιές, οι οποίες εκτίθονται έτσι σε μια κοινωνικά, αν το θέλετε, κατασκευασμένη εικόνα του τι είναι το ιδανικό σώμα. Τα παιδιά αυτά εκτίθονται συνέχεια στο διαδίκτυο. Έτσι. Ναι, συνέχεια. Ναι. Ακριβώς. Οπότε καταφεύγουν σε πάρα πολύ αυστηρές δίαιτες ή διατροφικές συνήθειες. Που είναι το χειρότερο, η αυστηρή δίαιτα, έτσι, ναι, δεν είναι? Γιατί το κοινωνικό πρότυπο λέει ότι το πρέπει ωραίο να σώμα, ναι, είναι, ναι, το αδύνατο σώμα. Οπότε μπορεί να αναπτύξουν αυτή τη διατροφική διαταραχή, είτε την ψυχογενή ανορεξία, είτε την ψυχογενή βουλιμία, είτε την υπερφαγία, ή άλλες άτυπες διατροφικές διαταραχές. Μπορείτε να ακούσατε και τον όρο ορθορεξία, η οποία όμως δεν είναι επίσημη διάγνωση, αλλά ένας όρος που χρησιμοποιούμε μεταξύ μας οι ειδικοί. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο για την ψυχογενή ανορεξία, γιατρέ. Τι είναι τελικά? Ψυχογενή. Ψυχογενής, αυτό που λέω ότι, ναι, ναι,
είναι από την ψυχή που βγαίνει τέλος πάντων. Η ανορεξία είναι κάπως παραπλανητικός όρος, γιατί σίγουρα δεν είναι κομμένη η όρεξη αυτών των ατόμων. Τα κύρια χαρακτηριστικά των ατόμων έτσι, με ψυχογενή ανορεξία είναι η τάση για ασιτεία, υπερβολικά μειωμένη πρόσληψη τροφής και η υπερβολική απώλεια βάρους. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα των ατόμων που πάσχουν από ανορεξία είναι η διαστρεβλωμένη εικόνα που έχουν για το σώμα τους, δηλαδή θεωρούν τον εαυτό τους υπέρβαρο. Ενώ μπορεί να είναι και αδύνατο. Μπορεί να είναι πετσί και κόκκαλο. Κόκκαλο που λέμε, ακριβώς. Ναι. Και νομίζω ότι είναι. Ναι. Ναι, και επίσης αρνούνται στις απλήστες περιπτώσεις τη σοβαρότητα της δραματικής μείωσης του βάρους. Οπότε έχουμε έναν ανορεξικό άτομο υπερβολικά λεπτών, το οποίο παρόλο που καταναλώνει ελάχιστες ποσότητες τροφής, ταυτόχρονα παρουσιάζει και μια αιμονή με το φαγητό. Δηλαδή μπορεί να παρασκευάσει μόνο του τα γεύματα, ακόμη και τα γεύματα ολόκληρης της οικογένειας. Μπορεί να θέλει να ελέγχει τι τρώνε τα άλλα μέλη και να σχολιάζει ότι αυτό που τρως δεν είναι αρκετά υγιεινό, να μετράει θερμίδες, να παραλείπει γεύματα το ίδιο. Συγγνώμη που το λέω, δεν είναι στον εγκέφαλο αυτό, δηλαδή είναι... Είναι εγκεφαλικά αυτό που το σκέφτεται. Πώς γίνεται. Σίγουρα ο τρόπος σκέψης είναι σαφέστατα διαστρεβλωμένος και θα μπορούμε να το συζητήσουμε έτσι μετά. Γιατί για δύο λόγων επίσης χρειαζόμαστε τους ψυχολόγους. Θα το συζητήσουμε. Α, μάλιστα. Εντάξει. Το έχουμε δηλαδή. Ναι. Οπωσδήποτε. Οπότε εκτός του ότι μειώνει αυτά τα άτομα με ανορεξία, μειώνουν δραστικά την θερμιδική αξία των τροφών που παίρνουν, ταυτόχρονα αυξάνουν την καύση των θερμιδών με έντονη γυμναστική και είναι άτομα τα οποία φτάνουν και σε σημείο όπου χρησιμοποιούν φαρμακευτική αγωγή άτυπα από μόνα τους, είτε καθαρτικά είτε χάπια δυνατίσματος για να χάσουν περαιτέρω βάρος. Εντάξει, είναι ακραίες περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν και αυτά τα. Είναι αυτά τα κορίτσια που κάνουν και μετών, όταν τρώσει. Αυτά είναι τα βουλημικά. Αλλά αν τα βουλημικά, να πάμε και στα βουλημικά. Υπάρχει βέβαια και ένας υπότυπος ψυχογενούς ανορεξίας, ο οποίος παρουσιάζεται. Το έχω ακούσει γι' αυτό. Ναι. Αλλά επειδή θα γίνει πάρα πολύ, πολύ περίπλοκο, συνήθως τα αδράτα διαμοιράζουμε κάπως έτσι ψυχογενής ανορεξία και η ψυχογενής βουλημία. Μάλιστα. Να πάμε και στην βουλημία. Να πάμε και στην βουλημία τότε. Η πιο σωστά. Άλλον αυτόν γι' αυτό η βουλημία. Ναι. Η ψυχογενής, για να είμαστε πιο ακριβείς, βουλημία είναι. Και αυτή είναι η διατροφική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπερφαγίας, υπερβολική είναι ενασχόληση με τον έλεγχο του σωματικού βάρους, έναν νοσηρό φόβο εμπάχυνσης, έτσι, δηλαδή τρομοκρατούνται αυτά τα άτομα στην ιδέα να παχύνουν και έτσι οδηγείται το άτομο σε μια υιοθέτηση παράδοξων τρόπων μείωσης του σωματικού βάρους, αφενός αποφεύγοντας τις παχυντικές εισαγωγικά πάντα τροφές, αλλά καταφεύγουν και στους προκλητούς έμετους. Α, είναι αυτό που... Μάλιστα. Ναι. Το άτομο λοιπόν που πάσχει από ψυχογενή βουλημία μπορεί να καταναλώσει τεράστιες ποσότητες τροφής, ποσότητες που δεν θα λάβει κανονικά έναν άτομο μέσα σε ένα χι νορμάλ που λέμε, ακριβώς, ναι. Δηλαδή φυσιολογικά. Είναι υπερβολικά μεγάλες ποσότητες και μετά βιώνει πολύ έντονα συναισθήματα μεταμέλειας, κατάθλιψης, έντονης ενοχής και έτσι καταφεύγει να αποβάλει εσκεμμένα την τροφή προκαλώντας εμετό. Οπότε σε πολλές περιπτώσεις τα άτομα με ψυχογενή βουλημία έχουν ένα βάρος που παραμένει σταθερό μεν. Έτσι. Ναι. Από την άλλη όμως αυτή η διαταραχή, εκτός του ότι είναι πολύ υπουλή, είναι επικίνδυνη διότι οι συνεχόμενοι προκλητοί έμετοι και η διάρκεια για διάφορους λόγους μπορούν να προκαλέσουν χημικές ή ηλεκτρολυτικές διαταραχές, οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα είτε της καρδιακής λειτουργίας ή της υπατικής λειτουργίας, καθώς και πολλές άλλες. Λοιπόν, είναι αρκετά σοβαρά αυτά που μας λέτε. Είναι σοβαρά. Ναι. Είναι πολύ σοβαρά, πραγματικά. Και η βουλημία, ειδικά αυτή που λέτε η ψυχογενή, είναι πράγματι. Τώρα, τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς, γιατρέ, πώς θα αναγνωρίσουν αυτές τις διαταραχές? Πολύ καλή ερώτηση. Είναι πράγματι δύσκολο να αναγνωριστεί έγκαιρα μια διατροφική διαταραχή όταν. Γιατί δύσκολο? Είναι δύσκολο γιατί πολλοί γονείς αντιλαμβάνονται αυτές τις ξαφνικές αλλαγές στο παιδί τους ως την εφηβεία. Δηλαδή, ναι, δηλαδή μπορεί να είναι κατάθλιψη, ας πούμε, είναι μια κατάθλιψη ή κάτι. Επειδή
Εκτός που έμετε και ξέρω εγώ. Εκτός του ότι τα ίδια τα άτομα, τα νεάρα έτσι, οι έφηβοι τέλος πάντων, προσπαθούν να το κρύψουν, έτσι, γιατί αντιλαμβάνονται ότι κάτι, αυτό που μου συμβαίνει δεν είναι αποδεκτό, αλλά θέλω τόσο πολύ να το κάνω, καταρχάς προσπαθούν να το κρύψουν. Έπειτα, αυτές οι αλλαγές στη συμπεριφορά, να ξεκινάει το παιδί να απομονώνεται, να θέλει να τρώει το γεύμα του στο δωμάτιο μόνος του, να αφήνει, να παραλείπει κάποια γεύματα, να αλλάζει τον τρόπο που ντύνεται, να φοράει πιο φαρδιά ρούχα. Για να μην φαίνεται. Στη βουλιμία δηλαδή μιλάμε τώρα. Όχι, και στην ανορεξία. Και στην ανορεξία. Να μην φαίνεται. Δηλαδή, ναι, όταν φοράει ένα πιο χαλαρό φαρδί μπουφανάκι, δεν θα φαίνεται το σώμα. Αν φορούσε στενά ρούχα. Να μην θέλει να ακολουθήσει την οικογένεια στην παραλία, να μην θέλει να ασχοληθεί με κάποιες δραστηριότητες εξωσχολικές, για παράδειγμα, που ασχολείται πιο πριν. Η ξαφνική τάση να προασπίζεται έτσι τον υγιεινόν τρόπο ζωής, αλλά να παρουσιάζει και μια ξαφνική ευαισθησία όποτε οι άλλοι μιλούν για το θέμα του βάρους είτε του δικού του είτε για κάποιους άλλους. Αυτά πάρα πολλοί γονείς τα κλαβάνουν ότι είναι τα τσαλίμια της εφηβείας. Ναι, όντως. Και επειδή οι έφηβοι, όχι αποκλειστικά, αλλά έναν μεγάλο ποσοστό αυτών των εφήβων που αντιμετωπίζουν διατροφικές διαταραχές, είναι άτομα τα οποία χαρακτηρίζονται από τελειομανία. Σε οτιδήποτε και αν κάνουν, όπως το σχολείο, στα σπορ, στη μουσική, είναι άτομα τα οποία θέτουν ψηλούς στόχους, ασκούν πολύ αυστηρή κριτική στον εαυτόν τους και δυσκολεύονται να διαχειριστούν, να αναγνωρίσουν και να επεξεργαστούν τα συναισθήματά τους. Οπότε οι συμπεριφορές που έχω προαναφέρει είναι αυτά τα σημεία που καλό θα ήταν έτσι να είναι κάπως. Θέλω να τα ξαναπούμε αυτά, ότι πρέπει να προσέξουν οι γονείς. Μάλιστα. Γιατί πρέπει να είναι άσχητα. Ναι, βέβαια. Πρώτον και κύριο είναι η αλλαγή στο σωματικό βάρος. Ναι. Και μια ξαφνική ευαισθησία γύρω από αυτό. Δηλαδή, αν το σχολιάσει, ξέρω, ο μπαμπάς, ξέρω εγώ, τη κόρη, ή του έχει χάσει βάρος, να βλέπουμε ότι αντιδράει με ευερέθιστον τρόπον έτσι. Νευρικά. Νευρικά. Ναι. Ξαφνικά το παιδί μπορεί να ασκείται περισσότερο. Παιδί το οποίο μπορεί να μην ασκείται ποτέ προηγουμένως και μία τάση ξαφνική να προασπίζεται τον υγιεινό τρόπο ζωής. Δηλαδή ξαφνικά πρέπει να είναι όλα τέλεια. Θα τρώμε υγιεινή τροφή, δεν θα έχουμε τόσα λιπαρά, θα έχουμε τόσες πρωτεΐνες, θα γυμναζόμαστε, θα πίνουμε τόσο νερό, τόσα λίτρα. Κάτι το οποίο το παιδί δεν είχε αυτή την ενασχόληση προηγουμένως. Η αλλαγή που είπαμε στο στυλ ντυσίματος, δηλαδή αν δούμε ένα παιδί με πιο φαρδιά ρούχα, που μπορεί να φοράει και φαρδιά ρούχα ή μακριμάνικα μες στο κατά καλό καιρό, άρνηση να ακολουθήσει στην παραλία. Αν το παιδί μας ξαφνικά στην εφηβεία λέει, εγώ θέλω να τρώω μόνος μου στο δωμάτιό μου, που είναι πολύ λίγοι γονείς που το δέχονται, γιατί μπορεί το παιδί να ασχολείται με τα ηλεκτρονικά. Αλλά δεν πάμε που να πρέπει αλλά να το βάζουμε μία κλειδαρότρυπα να βλέπουμε. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Ναι. Ανεξήγητες αλλαγές έτσι, στη διάθεση, την προσωπικότητα και βλέπουμε μία τάση για απομόνωση. Δηλαδή το παιδί παρουσιάζει όλα αυτά, αλλά και μία τάση να απομονώνεται στο σπίτι, να μειώνει έτσι, τις εξόδους, να μην θέλει να έχει. Σιγά σιγά τα αποκαλύπτει, βυθίζεται μέσα στον κόσμο της διατροφικής διαταραχής και γίνεται μονικό πλέον το ενδιαφέρον αυτό. Δεν θα τους αρέσει, ας πούμε, η γυμναστική και τέτοια. Ναι, αλλά μπορεί να κάνουν στο σπίτι. Συγγνώμη. Μπορεί να κάνουν στο σπίτι. Α, στο σπίτι. Ναι. Επίσης, αν είναι να μιλήσουμε τώρα για τα καμπανάκια τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να χτυπήσουν σε περίπτωση που έχουμε ένα άτομα με ψυχογενή βουλημία, είναι αν βλέπουμε ότι ξαφνικά το παιδί επισκέπτεται πάρα πολύ συχνά τον μπάνιο. Ναι. Πιο συχνά από τη συνήθως και κάνει πολύ ώρα. Και να βλέπουμε πράγματα να εξαφανίζονται από το σπίτι, δηλαδή κάποιες ακραίες συνήθειες κατανάλωσης, εκεί που έχουν εξαφανιστεί όλα τα μπισκότα, αλλά σήμερα είναι απολύτως νηστικό. Δηλαδή αυτά τα ακραία σημεία πρέπει έτσι να μας θορυβήσουν. Αυτή είναι η βουλημία. Αυτή είναι η βουλημία. Τώρα, τι προκαλεί τις διατροφικές διαταραχές, ποια είναι η αιτία εν τέλει? Δεν υπάρχει μια αιτία μόνο, κυρία Λαζαρίδου. Εσείς βλέπετε, ποιες ηλικίες βλέπετε γιατροί? Ως παιδοψυχίατρος. Ναι, ως παιδοψυχίατρος. Τον 14 χρόνο, ας πούμε, στην εφηβεία. Οι παιδοψυχίατροι μπορούμε να παρακολουθούμε παιδιά από 0 μέχρι 18. Αν τώρα ένα παιδί φυτάει σε ειδικό σχολείο, δηλαδή παραμένει μαθητής, μπορεί να υπάρχει μια αναπτυξιακή διαταραχή από όταν ένα παιδί να φυτάει στο ειδικό σχολείο, δικαιούμαστε μέχρι και την αποφύτισή του. Άρα βλέπουμε όλες τις ηλικίες παιδοψυχίατροι. Ναι, αυτά τα παιδιά, γιατρέ. Τελειώνει αυτό το κακό, δηλαδή που συνεχίζουν να κάνουν τη βουλημία, την ανορεξία, όλα αυτά. Τελειώνει αυτό το κακό ή συνεχίζει? Είναι χρόνια. Χρόνια. Είναι χρόνια. Πόσο χρόνο παίρνει για να. Εξαρτάται.
Εξαρτάται. Σκεφτείτε ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου το 9% του ανθρώπινου πληθυσμού. Το 9%. Το 9%, ναι, πάσχει από κάποια διατροφική διαταραχή. Ο μέσος όρος είναι τα 9 χρόνια. Είναι σαθέστατα παιδιά έφηβοι και ενήλικες που αναρρώνουν πολύ πιο νωρίς. Είναι όμως και άτομα τα οποία δεν βγαίνουν ποτέ από το λούκι. Γι' αυτόν είναι πολύ σημαντική η έγκυρη αναγνώριση. Διάγνωση. Ναι, ναι. Και διάγνωση. Αναγνώριση, ούτως ώστε να προκύψει έτσι, η διάγνωση και μετά η άμεση παρέμβαση. Καλά που τα λέτε για να τα ακούν οι γονείς, διότι οι γονείς εργάζονται ως συνήθως γιατρέ μου και μπορεί να. Να μην μπορούν να το κοιτάξουν, ας πούμε, τόσο πολύ έναν παιδί. Συνήθως λαμβάνουν κρούι τον κόδωνα συνήθως στο σχολείο. Δηλαδή, το σχολείο, οι καθηγητές ναι. που βλέπουν τα παιδιά καθημερινά στο σχολείο μπορεί να παρατηρήσουν ότι ξεμοναχιάζεται τριών το παιδάκι, έντρωει, αδυνάτησε, φαίνεται κουρασμένο. Ή μπορεί να θέλει να φάει άλλο. Μπορεί να φάει και άλλο. Δηλαδή, να έχει τη βουλημία, πάνε να πιάσει τρεις τυρόπιτες. Αλλά η ανορήξια σίγουρα είναι πιο εμφανής. Δηλαδή, εκεί θα αντιδράσουν άμεσα γιατί βλέπει το παιδί που αδυνατίζει. Η βουλημία είναι πολύ πιο ύπουλη, ναι. Πιο πολύ. Αλλά όσον αφορά το τι τις προκαλεί τις διατροφικές διαταραχές, όπως σας είπα, δεν υπάρχει μία αιτία μόνο, κυρία Λαζαρίδου. Όπως πρόκειται για παθήσεις είναι πολυπαραγοντική αιτιολογία, τέλος πάντων. Mm-hmm. Έχουμε ένα συνδυασμό γενετικών, βιολογικών, κοινωνικών, και περιβαλλοντικών καθώς και ιδιοσυγκρασιακών, δηλαδή η ίδια η προσωπικότητα του ατόμου, παράγοντες οι οποίοι όλοι μαζί συνεισφέρουν στο να δημιουργηθεί αυτή η παθολογική κατάσταση. Τώρα, κληρονομικών υπάρχει? Ναι. Α, και κληρονομικών υπάρχει. Ναι, γι' αυτό λέμε για τη γενετική προδιάθεση. Α, γενετική προδιάθεση, ναι. Είναι και οικονομικό, δηλαδή αν η μητέρα, ας πούμε, ή η γιαγιά ή οτιδήποτε. Εκτός του ότι εκεί μπορεί κάποιος να μιλήσει έτσι για τη γενετική προδιάθεση, mm-hmm. εκεί είναι και περιβαλλοντικός παράγοντας. Έτσι. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο έχει μία μαμάνη ή γιαγιά, όπως είπατε, που να έχει διατροφική διαταραχή, σημαίνει ότι τα παραδείγματα που παίρνει Μάλιστα. σε σχέση με το τι εστί σωστή διατροφή ή ίσως τη σχέση ενός ανθρώπου με το φαγητό. Σίγουρα επηρεάζεται. Μάλιστα. Τώρα, να μας δώσετε έτσι λίγα παραδείγματα για αυτούς τους παράγοντες. Βέβαια. Για τη γενετική προδιάθεση έχουμε ήδη πει. Ναι. Έχουμε ένα άτομα τα οποία μπορεί να έχουν ένα βιολογικό υπόβαθρο, μπορεί να έχουμε κάποιες ορμονικές ανισορροπίες, όπως η σερωτονίνη, η ντοπαμίνη, η κορτιζόλη, η μελατονίνη, να δυσλειτουργούν μεταξύ τους. Μπορεί να έχουμε ένα άτομα τα οποία έχουν ένα ψυχιατρικό υπόβαθρο, οπότε εκεί χρειάζεται ο παιδοψυχίατρος για να κάνει την διαφοροδιάγνωση, γιατί μπορεί να υπάρχει συνοσηρότητα. Να έχουμε ένα άτομο το οποίο έχει ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Mm-hmm. Μέσα στα πλαίσια της ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής του, να έχει τον ψυχαναγκασμό ότι πρέπει να τρώει τόσες θερμίδες, ας πούμε, την ημέρα. Μάλιστα. Διαφέρει κάπως. Έχουμε τις διαταραχές του συναισθήματος, έχουμε αγχώδες διαταραχές, έχουμε μαθησιακές δυσκολίες που επηρεάζουν πάρα πολύ την αυτοεκτίμηση του παιδιού. Και αγχώδης είναι αρκετά σοβαρό, έτσι δεν είναι? Ναι. Και μετά έχουμε τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Έχουμε παιδιά τα οποία ξεκίνησαν από υπέρβαρα, τα οποία έχουν τύχει χλεβασμού ή κοροϊδίας από τα σύνορα. Α, μιλάμε για το bullying τώρα. Ναι, παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν τύχει αυτού του χλεβασμού, mm-hmm. της κοροϊδίας, και μετά μπορεί να έχουν ακούσει άμεσα ή έμμεσα επικριτικά σχόλια από το οικογενειακό περιβάλλον. Δηλαδή, όταν είμαστε π.χ. μέσα σε έναν αυτοκίνητο και ο γονέας, ξέρω που κάθεται στο τιμόνι με τα παιδιά πίσω, σχολιάζει έναν άτομο υπέρβαρον το οποίο περνάει έξω από το αυτοκίνητο. Το χλεβάζει κανονικά, το λέει. Μα θα το φας και αυτό, θα παχύνεις. Μάλιστα. Όλα αυτά που είναι άμεσα ή έμμεσα επικριτικά σχόλια μπορεί να επηρεάσουν ένα άτομο το οποίο είναι επιρρεπές. Επίσης, έχουμε τους άλλους γονείς, χωρίς να τους φταίμε βέβαια, δηλαδή δεν θα πούμε ότι φταίνε, γιατί ούτε αυτοί έχουν γίνει έτσι επειδή το ήθελαν. Mm-hmm. Ένας τελειομανής, παρεμβατικός γονέας, ένας γονέας ο οποίος είχε μονική ενασχόληση με το φαγητό, ο ίδιος όπως αναφέρεται πριν, δηλαδή αν είναι η μαμά ή η γιαγιά, μπορεί να αποτελέσει αρνητικό παράδειγμα. Μετά έχουμε κάποια αθλήματα ή δραστηριότητες, χωρίς να θέλω να τις δαιμονοποιήσω, οι οποίες όμως απαιτούν τη μείωση του βάρους. Έτσι. Δηλαδή, σκεφτείτε τις μπαλαρίνες. Σκεφτείτε άτομα που κάνουν ρυθμική γυμναστική. Είναι εξαιρετικές δραστηριότητες και αθλήματα. Ξέρουμε ότι υπερπαρουσιάζονται στον πληθυσμό του τα άτομα με διατροφικές διαταραχές, γιατί έχουν αυτές τις απαιτήσεις. Και μετά, φυσικά, η κοινωνία με τα πρότυπα
ευτυχίας που παρουσιάζει, τα οποία είναι ταυτόσιμα με τα πρότυπα ομορφιάς. Λες και ότι λες και όσο πιο όμορφος είσαι, τόσο πιο ευτυχισμένος είσαι. Mm-hmm. Τα οποία συσχετίζονται πάντα με αυτόν το αδυνατισμένο σώμα, με αποτέλεσμα να επηρεάζουν, να βομβαρδίζονται οι έφηβοι, φυσικά και εμείς οι ενήλικες, έτσι, καθημερινά από περιοδικά, μέσα κοινωνικής mm-hmm. δικτύωσης, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα βλέπουμε συνέχεια. Επηρεάζεται η εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας για το τι εστί πρότυπο ομορφιάς, που συνήθως είναι το αδυνατισμένο σώμα. Δηλαδή, εν τέλει, δηλαδή, πέστε μια υπέρβαρη μητέρα. Mm. Υπέρβαρη μητέρα, μια παχουλούδα μητέρα, ωραία παχουλούδα. Η κόρη θα γίνει έτσι, το παιδί θα γίνει έτσι. Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Και εγώ στο ιατρείο έχω δει υπέρβαρες μαμάδες και γονείς, πατεράδες και με παιδιά ανορεξικά. Εκεί μπαίνει το κομμάτι της ιδιοσυγκρασίας του παιδιού. Με αυτό λέει. Οπότε, για το πώς θα αντιδράσει σε αυτόν. Αλλά τώρα δεν ξέρω αν υποβόσκει φυσικά κάποιος λόγος οργανικός για να είναι υπέρβαρο. Δηλαδή, ξέρω μια κοπέλα που έχει θέματα, ξέρω εγώ, ορμονικά, με το θυροειδή της και δεν μπορεί να χάσει βάρος, ψηλή αντίσταση στην ινσουλίνη, ενώ προσπαθεί. Δεν είναι αυτό που θα κάνει το παιδί υπέρβαρο. Αλλά εάν ένας γονέας δεν έχει σωστές διατροφικές συνήθειες, mm-hmm. αυτές θα μεταλαμπαδιστούν στην επόμενη γενιά. Δηλαδή, αν εγώ τρώω ανεξέλεγκτα ή εξαιρετικά ελεγχόμενα, το πιο πιθανό το παιδί μου θα υιοθετήσει αυτόν τον τρόπο. Ό,τι βλέπεις, μαθαίνεις. Είναι και αυτό, έτσι, δεν είναι? Οπότε, γι' αυτό λέω ότι είναι. Ακριβώς, είναι πολυπαραγοντική η αιτιολογία. Που σαφέστατα εμείς οι γιατροί οι ίδιοι υποστηρίζουμε και την άσκηση, τον σωστό, τον υγιεινόν τρόπο ζωής, αλλά παν μέτρων άριστο. Λοιπόν, πολύ ωραία τα λέτε, γιατρέ μου. Να πάμε σε ένα διαλυματάκι, γιατί έχουμε αρκετούς που πρέπει να μας δουν μετά. Κυρίες και κύριοι, και πάλι μαζί σε λίγο. Πάμε. Καλώς ορίσατε και πάλι στην εκπομπή μας. Η εκπομπή μας σήμερα είναι πάρα πολύ καλή. Βεβαίως πάντα οι εκπομπές μας είναι καλές, διότι πάντα έχουμε τους πολύ καλούς μας γιατρούς. Αλλά σήμερα είναι για τους έφηβους και τα παιδάκια. Έχουμε μαζί μας την παιδοψυχίατρο, την κυρία Μάχη Κλεάνθος. Κυρία Κλεάνθος, αυτά που λέτε πραγματικά αξίζει τον κόπο όλοι οι γονείς να είναι τώρα στο Capital TV και να μας βλέπουν. Γιατί είσαστε δύσκολοι να σας ξαναφέρουμε, αν και έχουμε επανάληψη και τη Δευτέρα το πρωί, το ξέρετε. Και έτσι είναι καλά για όλες τις κυρίες που κάθονται σπίτι τη Δευτέρα το πρωί να μας δουν πάλι. Mm-hmm. Τώρα, ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτών των διαταραχών που μας έχετε πει? Πολλαπλές, δυστυχώς. Ναι. Πολλαπλές. Πολλαπλές, ναι. Οι διατροφικές διαταραχές επηρεάζουν και την σωματική και την ψυχική υγεία του ατόμου και δυστυχώς σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και στον θάνατο. Δηλαδή, κρούω τον κόδωνα. Μπράβο. Επίσης, εκτός του ότι διαταράσσεται η ψυχική και σωματική υγεία του ατόμου, διαταράσσεται και η ομαλή λειτουργία της οικογένειας. Η ζωή ολόκληρη. Βέβαια, γιατί στο σπίτι. Φανταστείτε να είστε γονέας και το παιδί σας να πεθαίνει από, να αργοπεθαίνει, μάλλον, από ασυντία. Τώρα, το σώμα, λόγω του υποσιτισμού που βιώνει, αναγκάζεται να επιβραδύνει όλες του τις λειτουργίες για να διασώσει ενέργεια. Έτσι, ο οργανισμός θα κάνει τα πάντα για να επιβιώσει. Συνεπώς, αν ένα παιδί δίνει περιορισμένες θερμίδες στον εαυτό του, θα κάνει τα πάντα το σώμα για να μειωθεί η σπατάλη ενέργειας. Άρα, τα κορίτσια μπορεί να μας παρουσιάσουν αμινόρια, να εξαφανιστεί η έμμηνος ρύση. Λοιπόν, τα αγόρια. Η περίοδος, έτσι, να μπορεί να καταλάβει ο κόσμος. Η περίοδος. Λοιπόν, τα αγόρια θα παρουσιάσουν μειωμένη λίμπιντο. Ξέρουμε πολύ καλά πώς είναι τα αγόρια στην εφηβεία τους όσον αφορά έτσι τις ροπές, τέλος πάντων, και τις ορμές τις τέτοιες. Σεξουαλικές ορμές, θα παρουσιάσουν μειωμένη λίπη των λόγων των ορμονικών αλλαγών. Επιγραμματικά επηρεάζεται όλη η ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου, διαταράσσεται η λειτουργία των βασικών ζωτικών οργάνων, η πυκνότητα των οστών, ακόμη και τα υγρά του σώματος. Και διαταράσσεται και η οικογένεια ολόκληρη. Ολόκληρη. Ολόκληρη οικογένεια. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουν οι γονείς αν αντιληφθούν ότι κάτι συμβαίνει? Για πέστε μας, τι να κάνουν οι γονείς?
Όταν ένας γονέας έχει υποψίες, αντιλαμβάνεται ότι κάτι συμβαίνει με το παιδί μου, είτε είναι κάνει με τους την τουαλέτα, κάτι συμβαίνει, συμβαίνει τέλος πάντων, καταρχάς θα πρέπει να μιλήσει με το ίδιο το παιδί και να εκφράσει τις ανησυχίες του, χωρίς όμως να αναφερθεί συγκεκριμένα σε διατροφική διαταραχή. Δηλαδή, θα πάω στο παιδί και θα του πω: νομίζω έχεις ανορέξια και πρέπει να το μιλήσουμε με κάποιον. Θα του πω ότι έχω παρατηρήσει ότι τον τελευταίο καιρό είσαι αναστατωμένος όταν μιλάμε για το βάρος σου, που βλέπουμε ενώ ότι χάνεται σιγά-σιγά. Mm. Τρέχει κάτι. Ναι. Θα εξηγήσουμε. Η προσέγγιση αυτή. Η προσέγγιση, ναι. Ναι. Πρέπει να εξηγήσει ο γονέας με υποστηρικτικό και ήρεμον τρόπο, χωρίς να το ενοχοποιεί το παιδί, ναι, ότι γιατί συμβαίνει κάτι. Ήδη νιώθουν άσχημα για αυτό που συμβαίνει, απλά δεν μπορούν να το ελέγξουν. Και το πιο πιθανό, δηλαδή αυτό που οι ειδικοί το θεωρούμε δεδομένον, είναι ότι το παιδί είναι το ίδιο, θα αρνηθεί ότι υπάρχει κάποιο θέμα. Πάντοτε έτσι είναι, έτσι είναι. Γι' αυτό θα σου πει δεν ισχύει αυτό που λες, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, υπάρχει πάντα μια δικαιολογία είτε για το ένα είτε για το άλλο, γιατί έχει χάσει βάρος, γιατί δεν έχει χάσει βάρος. Αλλά εμείς πρέπει να εμένουμε και να εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους ανησυχούμε και να ενθαρρύνουμε το παιδί να επισκεφθεί ειδικό για διερεύνηση και αυτό παρέμβαση. Αυτό θα σας έλεγα, πού θα αποταθούν οι γονείς. Αυτό είναι το θέμα. Οι γονείς που θα αποταθούν. Ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω τα πάντα στο παιδί μου. Όχι, βέβαια, όχι, θα πρέπει βέβαια, όχι, βέβαια. Με έναν ειδικό να αποταθώ. Πού θα αποταθώ. Ακριβώς. Εν τω μεταξύ, πριν να. Αν ένας γονέας που ξέρετε, αλλά δεν ξέρει πώς να προσεγγίσει το παιδί, πάλι μπορεί να επικοινωνήσει με τον ειδικό για συμβουλευτική, όπου μπορεί να είναι κάποιος ειδικός ψυχικής υγείας, παιδοψυχίατρος ή ψυχολόγος. Και τα δύο. Γιατί να διαχωρίσουμε αυτό, καμιά φορά δεν μπορούν να αντιληφθούν τη διαφορά του ψυχίατρου με τον ψυχολόγο. Μάλιστα, όμως εδώ έρχεται αυτό που, επειδή με ρωτήσατε πού θα αποταθούν. Πού θα αποταθούν, ναι. Η αντιμετώπιση των διατροφικών διαταραχών, κυρία Λαζαρίδου, ακριβώς όπως και τα αίτια που τις προκαλούν, είναι πολύπλευρη. Δεν μπορεί μόνο ένας ειδικός να αναλάβει τέτοια περιστατικά. Εάν οποιοδήποτε γονέας προσεγγίσει είτε παιδοψυχίατρων ή ψυχολόγων και του πει μπορώ μόνος μου να αντιμετωπίσω αυτό, προτείνω να σηκωθούν να φύγουν. Σωστά, ναι. Σωστά. Οι διατροφικές διαταραχές επιβάλλουν διεπιστημονική ομάδα η οποία πρέπει να απαρτίζεται από τουλάχιστον 3 επαγγέλματα. Τους γιατρούς. Με γιατρούς εννοώ τον παιδίατρον ή παθολόγο. Πάντα συνεργάζεσαι με αυτό, έτσι. Βέβαια, παιδίατρον και. Βέβαια. Ή τον παθολόγο. Τον παθολόγο είναι, του, ναι. 16 συν το παιδί. Ο παιδοψυχίατρος ή ο ψυχίατρος, αν είναι ακόμη που μπορεί να είναι 19 χρονών φοιτήτρια, ας πούμε. Οπότε εκεί θα πρέπει να προσεγγίσουν ψυχίατρον ενηλίκων. Ο κλινικός ψυχολόγος και ο διαιτολόγος. Η ομάδα, η διεπιστημονική πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από αυτά τα 3 επαγγέλματα. Δεν μπορεί κανένας ειδικός μόνος του, είναι δεδομένο. Ούτε ο γονιός μόνος του μπορεί. Κανείς δεν μπορεί. Όχι, όχι. Αλλά ως επαγγελματίες οφείλουμε να ενημερώνουμε τους γονείς ότι εδώ χρειάζεται ομάδα. Επιστημόνο. Ακριβώς. Γιατί ο παιδίατρος ή ο παθολόγος θα κληθεί για να αποκλείσει οποιαδήποτε οργανική πάθηση, μάλιστα, ασθένεια ή όλα τα οργανικά παρελκόμενα της υποβόσκουσας διαταραχής. Οπότε το χρειαζόμαστε για αυτούς τους σωματικούς ελέγχους. Ο παιδοψυχίατρος με τη σειρά του θα διαφοροδιαγνώσει, θα επιβεβαιώσει, δηλαδή θα αποκλείσει ψυχοπαθολογία, θα συντονίσει τη διεπιστημονική ομάδα και θα αποφασίσει κατά πόσον έφηβος χρήζει ή όχι φαρμακευτικής αγωγής για να μπορέσει να αντεπεξέλθει σε αυτόν τον αγώνα στον οποίο θα μπει. Ο διαιτολόγος θα εκπαιδεύσει τον έφηβο να αποκτήσει υγιείς διατροφικές συνήθειες και ταυτόχρονα όλα αυτά συνεργιστικά δουλεύουν. Είναι ομάδα. Είναι ομάδα και τρέχουν όλες αυτές οι παρεμβάσεις ταυτόχρονα. Ο ψυχολόγος θα βοηθήσει λοιπόν τον έφηβο να διαφοροποιήσει τον τρόπο σκέψης του, τις συμπεριφορές του, τα συναισθήματα του που συνδέονται με αυτόν τον δυσλειτουργικό τρόπο σύντησης και αντίληψης του εαυτού του. Έτσι. Μετά, αφού αναφέραμε πριν την οικογένεια, η οικογενειακή θεραπεία είναι απαραίτητη σε αυτήν την προσπάθεια του εφήβου. Να μπει όλο το οικογενειακό σύστημα, γονείς, αν υπάρχουν αδέρφια. Γιατί και τα αδέρφια επηρεάζονται, γιατί απομίζει πάρα πολύ ενέργεια από το γονεϊκό σώμα αυτές οι διατροφικές διαταραχές. Ψυχολογική ενέργεια, σωματική ενέργεια, απομυζεί πάρα πολύ.
Πολύ βαθύ το θέμα. Πάρα όταν πολύ επιβαρύνεται η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση αδερφιών, αν υπάρχουν. Οπότε εκεί μπορεί να χρειαστούμε και την οικογενειακή θεραπεία, ψυχοθεραπεία δηλαδή, για να βοηθήσουμε την προσπάθεια του εφήβου, για να λυθούν έτσι διαπροσωπικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διατροφική διαταραχή. Για παράδειγμα, ναι. Εγώ είχα έφηβο που έχει δίδυμο. Αδερφό. Το δίδυμο του, ναι. Ναι, το δίδυμο του. Το αδερφάκι του, ναι. Δεν μπορώ να αναφέρω περισσότερα. Που ακριβώς η ίδια ηλικία, ακριβώς οι ίδιες σχολείο, τάξη κτλ. Ένιωθαν πάρα πολύ άσχημα. Το δίδυμο. Ναι, αφενός επειδή έχει και εκείνο τις ανάγκες του, οι οποίες εμπαιρνάνε σε δεύτερη θέση, ανησυχούσαν ταυτόχρονα για το αδέλφι του. Ναι, βέβαια. Ανησυχούσαν πάρα πολύ. Οπότε υπάρχουν έτσι. Τα συναισθήματα γίνονται σαν roller coaster, αν το θέλετε. Το αγαπάω, ανησυχώ, μετά είμαι θυμωμένος, μετά νιώθω τύψεις. Γίνεται έτσι μια αναπουμπούλα μέσα στην οικογένεια. Τώρα, τι ρόλο παίζει το σχολείο σε αυτό? Κατ' επέκταση θα πάει στο σχολείο το παιδί. Όλα γίνονται από τους διάφορους γιατρούς. Το σχολείο δεν ενημερώνεται το σχολείο. Ναι, βέβαια. Θα ενημερωθεί και το σχολείο. Οι δασκάλοι και όλοι αυτοί. Εμείς προτρέπουμε τους γονείς ότι το σχολείο πρέπει να ενημερωθεί. Σίγουρα. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις κοριτσιών, ας πούμε, με νευρογενή ανόρεξη, τα οποία λιποθυμούν στο σχολείο. Δηλαδή το σχολείο βλέπει ότι κάτι συμβαίνει. Ναι, έτσι. Ναι. Οπότε πρέπει και αυτοί να διασφαλίσουν. Γιατί φέρουν ευθύνη όταν το παιδί είναι μέσα στο πλαίσιο. Φυσικά. Πρέπει να διασφαλίσουν την ακαιρεότητα της σωματικής υγείας αυτού του παιδιού, αλλά και το πώς θα επηρεάσει και τα υπόλοιπα παιδιά. Αλλά ένα παιδί λαμβάνει βοήθεια ή δεν είναι σε θέση να παρευρεθεί στο σχολείο, μπορεί να είναι τόσο εξασθενισμένο το παιδί που να μην μπορεί να παρακολουθήσει. Να του δικαιολογηθούν απουσίες, άλλοι στρεσογόνοι παράγοντες, πάρα πολλά διαγωνίσματα, να απλοποιηθεί. Πάντα υπάρχει συνεργασία. Ωραία. Τώρα, συχνά ακούμε, γιατρέ, η πρόληψη υπερτερής θεραπείας. Υπάρχει κάτι που μπορεί να προλάβει την ανάπτυξη μιας διατροφικής διαταραχής? Ναι. Υπάρχει. Υπάρχει. Mm. Κάτι που μπορεί να δράσει προληπτικά, ο λεγόμενος προστατευτικός παράγοντας. Εάν ένα παιδί, κυρία Λαζαρίδου, έχει καταφέρει με τη βοήθεια βέβαια του οικογενειακού περιβάλλοντος, τους γονείς συγκεκριμένα, να αναπτύξει επαρκώς τις δεξιότητες αντιμετώπισης και διαχείρισης του συναισθήματος του. Αν ένα παιδί ζει σε έναν πλαίσιο όπου μπορεί να εκφραστεί άνετα, να μιλήσει όπως νιώθει και ελεύθερα και τέλος έχει αναπτύξει θετική εικόνα για τον εαυτόν του, τότε διατρέχει πολύ λιγότερο κίνδυνο, ακόμη και αν συντρέχουν άλλοι παράγοντες κινδύνου, να βομβαρδίζεται αυτό με το παιδί με διαφημίσεις ότι πρέπει να είσαι αδύνατος. Αυτό το παιδί είναι πολύ πιο καλά θωρακισμένο. Συνεπώς, είναι ύψης της σημασίας η καλή και ουσιαστική, σωστή επικοινωνία μεταξύ γονέων και παιδιού. Σας ρωτούσα τώρα πώς μπορεί ο γονιός να βοηθήσει το παιδί του για να αναπτύξει θετική εικόνα του σώματος. Καταρχάς, θα πρέπει ο γονιός να διερωτηθεί: εγώ έχω θετική εικόνα του σώματος? Ναι, είναι και αυτό. Σωστό. Γιατί το τι ορίζεται, κυρία Λαζαρίδου, ως κανονικό σώμα είναι πάρα πολύ σχετικό. Yeah. Τι ορίζεται ως όμορφο σώμα, καλλίγραμμο σώμα, είναι κάτι το οποίο μαθαίνεται μέσα από το οικογενειακό πλαίσιο και κατά επέκταση το κοινωνικό πλαίσιο, έτσι, ανάλογα με το πού βρισκόμαστε κιόλας στον πλανήτη. Το οικογενειακό όμως πλαίσιο και κυρίως οι γονείς οφείλουμε να σταθούμε ως φίλτρο. Πρότυπο, να είναι το πρότυπο. Εκτός του ότι πρέπει να είμαστε πρότυπο, είμαστε εμείς που θα φιλτράρουμε, οι γονείς θα φιλτράρουμε αυτό που τρέχει ανάμεσα στο παιδί και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Έτσι. Η κοινωνία, είπαμε, δημιουργεί διάφορα πρότυπα. Αυτόν το ξέρω εγώ, κλαράκι είναι το τέλειο σώμα. Εγώ ως γονέας οφείλω να ενημερώσω το γιο μου και την κόρη μου ότι αυτόν είναι μακράν του φυσιολογικού, ότι δυνητικά είναι επικίνδυνο. Επίσης, ως γονέας, πρέπει να μάθω στο παιδί μου την έννοια της διαφορετικότητας και της απόδοχης των φυσικών χαρακτηριστικών του, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, έχεις σγουρά μαλλιά, έχεις ίσια μαλλιά, έχεις καφέ μάτια, έχεις μπλε μάτια, έχεις γαμψή μύτη, μικρή μύτη, μεγάλη μύτη, έχεις ψηλά πόδια, κοντά πόδια. Ο καθένας είναι διαφορετικός, δεν υπάρχει. Ουδής τέλειος. Ουδής τέλειος.
Και όμως, παρόλα τα αυτά, βλέπουμε ότι η κοινωνία προσπαθεί. Προσπαθεί η κοινωνία. Ναι. Δηλαδή, υπάρχουν ίσως και ο τομέας της μόδας να έχει προκαλέσει. Ναι. Προκαλέσει αρκετά και αυτό. Ναι. Οπότε, ο γονέας πρέπει να σταθεί ως παράδειγμα προς μίμηση όσον αφορά τα πιο πάνω, αλλά κυρίως για τον τομέα της αυτοεκτίμησης. Οπότε, θα πρέπει να συζητούμε με τα παιδιά μας, να φιλτράρουμε αυτό που βλέπουμε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσα στα μίντια γενικότερα, αλλά να συζητούμε και άλλα πράγματα όπως τους στόχους μας, τα ταλέντα μας, τα επιτεύγματα μας, αλλά ακόμη και τα μαθήματα που παίρνουμε μέσω μιας αποτυχίας ή προσπάθειας. Οπότε το παιδί θα αποδεχτεί τον εαυτό του, θα εκτιμήσει τα δικά του χαρίσματα αλλά και εξωτερικά χαρακτηριστικά και επίσης θα αντιληφθεί ότι δεν ορίζεται η αξία ενός ατόμου από την εξωτερική του εμφάνιση και μόνο. Ευτυχώς τώρα που υπάρχουν και μοντέλα τα οποία μανικέν, τα οποία είναι και λίγο ευτραφή, δηλαδή είναι ωραίο αυτό. Είδατε την αλλαγή, έτσι. Βεβαίως είδα την αλλαγή. Εγώ που ήμουν στη μόδα τόσα χρόνια, φυσικά και τη βλέπω. Ακριβώς. Και χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι γιατί όχι, δηλαδή. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι να χλεβάσω κάποια η οποία έχει λίγα περισσότερα κιλά. Αυτό είναι... Γιατί όχι. Επειδή υπάρχει και αντίπερα όχθη που λέει ότι προωθείται η παχυσαρκία, δεν αυτό που προωθείται, αλλά η διαφορετικότητα. Διαφορετικότητα. Γιατί μπορεί να έχουμε ένα άτομο το οποίο να είναι υπέρβαρο, αλλά είναι υγιέστατο και καλογυμνασμένο, έτσι, επίσης. Αλλά υπάρχει διαφορά από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Ναι, αλλά υπάρχει όμως και ασθένειες. Υπάρχει και μια ασθένεια στη γυναίκα αυτή, στον άντρα. Ότι μπορεί, όπως λέτε, θυροειδίνη, οτιδήποτε τέτοια. Δεν σημαίνει ότι γεννήθηκε χοντρός ή χοντρή. Δηλαδή συμβαίνουν πολλά πράγματα στη ζωή μας. Εδώ θα προσθέσω κάτι και θα το αφήσω να πέσει κάτω. Ναι. Προσέξτε όμως ότι γίνεται αυτή η αλλαγή, αλλά αυτά τα πιο ευτραφή μοντέλα, προσέξτε ότι όσοι επιτυπλήσουν, είναι γυναίκες. Ναι, δεν είναι άντρα. Δεν είδα άντρα. Πάλι το πρότυπο έτσι του τι. Εκτός που είμαστε στην Ιαπωνία, τα παιδιά. Αυτά. Τα σούμο. Αυτά. Διαφορετικά. Αλλά ναι, είναι γυναίκες. Είναι γυναίκες και χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι γιατί είναι. Υπάρχουν όμως και αγόρια. Υπάρχουν άντρες που δεν νιώθουν καλά μέσα στο σώμα τους και την αυτοεικόνα τους όσον αφορά τους σωματικούς τους βάρους. Πώς νιώθουν γιατροί οι γονείς παιδιών με διατροφικές διαταραχές? Να πάρουμε και τους γονείς. Δηλαδή νιώθουν ότι φταίνε εκείνοι, νιώθουν ότι είναι... Εννοείται. Έτσι, Εννοείται, ναι. Δηλαδή οι ενοχές. Που κουβαλούν οι γονείς είναι απίστευτες. Γενικά, οι γονείς παιδιών που νοσούν με διατροφικές διαταραχές έχουν, όπως πολύ λογικά αναμένεται, πολύ υψηλά επίπεδα στρες. Ένα δε μεγάλο ποσοστό μπορεί να παρουσιάζει και σημεία κατάθλιψης. Αυτό που είπαμε πριν, ότι αν σκεφτούμε ότι ο μέσος όρος της διάρκειας της νόσου οποιασδήποτε διατροφικής διαταραχής είναι περί τα 9 χρόνια, από όταν πλέον μιλούμε για χρόνια εγκατάσταση, αντιλαμβάνεστε για πόσον καιρό ζουν αυτόν το στρες, σε τι στρες υποκίνεται ολόκληρη οικογένεια. Εάν ένας γονέας παρουσιάσει τώρα αυτά τα καταθλιπτικά τα σημεία που είναι πολύ λογικό, εκτός του ότι επηρεάζεται η ίδια η λειτουργικότητα του γονέα ως άτομο, συνδέεται με έναν χαρακτηριστικό που εμφανίζεται και δεν το πολύ θέλουμε. Αυτό είναι η υπερπροστατευτικότητα. Αν θα σε ρωτούσα και αυτό. Όταν ένας γονέας γίνεται υπερπροστατευτικός κατόπιν όλης αυτής της διαδικασίας, αποτέλεσμα είναι ότι συντηρείται χρονικά και ισχυροποιείται η νόσος του παιδιού τους. Οπότε είναι εξαιρετικά σημαντικό να στηρίζονται οι γονείς, γι' αυτό αναφέρθηκα πριν στην οικογενειακή θεραπεία, κυρία Λαζαρίδου, και να παροτρύνονται οι ίδιοι σε προσωπική ψυχοθεραπεία, αν την χρειάζονται, στήριξη συμβουλευτική ή αν έχουν κλινικά συμπτώματα έτσι, κατάθλιψης, γιατί όχι να ζητήσουν βοήθεια και από ειδικό ψυχίατρων ενηλίκων. Είναι τόσο... Στέλνετε τους γονείς καμιά φορά όταν βλέπετε αυτές τις καταστάσεις στο ψυχίατρο για ενηλίκους? Γιατί νομίζω ότι αυτοί χρειάζονται... Το προτείνουμε. Το προτείνετε. Το προτείνουμε. Μπράβο. Ναι. Πάντα με πάρα πολύ σεβασμό, διακριτικότητα και όσο πιο στρίχτηκα ότι για να βοηθήσεις το παιδί σου πρέπει πρώτα να φροντίσεις τον εαυτό σου. Γιατί πολλοί γονείς θεωρούν ότι η αυτοφροντίδα είναι κάτι πάρα πολύ εγωιστικό. Μα το παιδί μου είναι σε αυτήν την κατάσταση, είναι εγώ να τρέχω για τον εαυτό μου. Ναι, όπως το αεροπλάνο, εάν πέσουν οι μάσκες, εσύ πρέπει να την βάλεις πρώτα και μετά να δώσεις το παιδί σου.
Ακριβώς το ίδιο ισχύει και στις χρόνιες αυτές παθήσεις. Θέλουμε γονείς οι οποίοι να μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν ως άτομα και να μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά ή τους εφήβους που πάσχουν. Μάλιστα. Τώρα, εσείς τι βλέπετε περισσότερο, γιατρέ? Βλέπετε αυτές τις διαταραχές, βλέπετε και άλλα όμως? Γενική παιδοψυχίατρια. Γενική, ναι, ναι. Δηλαδή, πέστε μας λίγα από τα άλλα που περνάτε. Να πούμε και κάτι άλλο. Ναι. Αγχώδεις διαταραχές. Αγχώδεις. Ναι. Γιατί υπάρχει αυτό το άγχος? Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό το άγχος στα παιδιά? Κοιτάξτε τώρα. Πάνε τώρα να κάνουν τα. Πώς θέλετε, που γράφουν. Τα μαθήματα τώρα. Τις εξετάσεις. Μπράβο, τις εξετάσεις. Και αγχώνονται τόσο πολύ που τα βλέπεις τα παιδιά και υδρώνουν. Τα παιδιά είναι εξαιρετικά ταλαιπωρημένα. Είναι τώρα και οι συζητήσεις ολόκληρες για τα τετράμινα τους και τα λοιπά. Ναι, τι γίνεται γι' αυτό? Τι γίνεται αυτό? Τουλάχιστον από αυτά που αντιλαμβάνομαι εγώ από παιδιά που προσέρχονται στο ιατρείο, έχουν εξουθενωθεί. Τα παιδιά ετοιμάζονται για τις πανκύπριες εξετάσεις, ταυτόχρονα πρέπει να προετοιμάζονται για τα τετράμινα. Έχουν επηρεαστεί και από το COVID τα παιδιά? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι. Έχει επηρεαστεί όλη τους η κοινωνική ζωή. Με αυτά τα διαδικτυακά που κάνουν, δεν είναι φυσιολογικά. Τα παιδιά δεν έχουν ζήσει μια φυσιολογική εφηβική φάση, δηλαδή η πρώτη και δευτέρα τάξη ηλικίου, απλά την έχασαν, ας πούμε. Δεν έχουν πάει εκδρομές, δεν έχουν κάνει τις εξόδους που θα έκανε κανονικά ένας παιδί. Ή ακόμη και τα πιο μικρά παιδιά. Δεν έχουν πάει σε παιδικά πάρτις. Και έχουν επηρεαστεί, έτσι. Ναι, επηρεαστεί. Ναι. Τώρα, τελειώνοντας, γιατρέ μου, έχουμε μόνο 2 λεπτουδάκια, ήδη ανάμιση όπως μου. Ναι. Λοιπόν, τελειώνοντας, θα θέλετε να μου πείτε κάτι για τους γονείς, ειδικά αυτούς που έχουν παιδιά που νοσούν? Θέλω να πω κάτι. Ναι, να πείτε έτσι για τους γονείς. Ναι. Για να τελειώσουμε. Φταίνε. Ότι δεν φταίνε. Ποτέ φταίνε τα παιδιά. Δεν φταίνε οι ίδιοι οι γονείς. Ναι, ναι. Αυτό ναι, θέλω, ναι. Γιατί επαναλαμβάνω, έρχονται πάντα με τεράστιες ενοχές. Δεν φταίνε οι γονείς. Καταλαβαίνω ότι οι γονείς αυτοί κινούνται μεταξύ άγχους, τύψεων, ενοχών, απελπισίας και τούμπαλιν. Καλά, συγγνώμη που σας διακόψω, αλλά γιατί να μην φταίει και ο γονιός? Δηλαδή, αν ο γονιός αρχίζει και τρώει, γίνει υπέρβαρος, διότι το θέλει να το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν και το βλέπει κάνεις το παιδί. Και εμένα, όμως. Δεν είσαι και εμένα. Δεν το κάνει και εμένα. Α, δεν το κάνεις. Οπότε και εμένα. Εκεί ακριβώς έρχεται ο δικός που θα το. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, που θα πει ότι να το προσέξουμε λίγο και αυτό, μήπως η δικιά σας στάση, για να βοηθηθούν όλοι στο τέλος της ημέρας. Αλλά δεν το προκαλεί εσκεμμένα ένας γονέας στο παιδί του. Άρα αυτό που θα πω στους γονείς είναι: κινητοποιηθείτε, βρείτε τους κατάλληλους ειδικούς που μπορούν να σας βοηθήσουν και. Είναι πολλοί γονείς οι οποίοι τους κατηγορούν τρίτα άτομα. Έτσι, που είναι εσύ φταίς, δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα να τρέχεις σε θεραπείες στο παιδί, είναι εφηβεία, είναι θα περάσει. Να θυμάστε ότι όσο πιο γρήγορα αντιληφθείτε και αποδεχτείτε το πρόβλημα, τόσο πιο εύκολη θα είναι και η αντιμετώπιση του, γιατί χρειάζεται οι διατροφικές διαταραχές και χρόνο και υπομονή και ομαδική. Δεν μπορώ να το υπερτονίσω αρκετά. Θέλει ομάδα ειδικών μαζί με τους γονείς και τον έφηβο το παιδί για να έχει την ουσιαστική ανάρρωση και τα καλύτερα αποτελέσματα. Μάχη Κλεάνθος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εδρεύετε στη Λευκοσία, πού εδρεύετε? Ναι, στη Λευκοσία. Εδώ στη Λευκοσία. Ναι. Πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα σας πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να μην ξεχνάμε και τη Δευτέρα το πρωί θα είσαστε στο TV, εντάξει? Ευχαριστώ. Για τους υπόλοιπους που δεν θα μπορέσουν τώρα να μας έχουν δει. Ναι. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος αυτής της πολύ πολύ ενδιαφέρουσας συνομιλίας μαζί με την παιδοψυχίατρό μας. Να είστε καλά. Ο Θεός μαζί σας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Γεια και χαρά.
Η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντος. Την εκπομπή χορηγεί το Nurofen Express. Αφήστε τον πόνο σε μας. Στο Nurofen γνωρίζουμε ότι μια απαιτητική ζωή προκαλεί πονοκέφαλο. Αλλά ο πόνος δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο και ειδικά ο πονοκέφαλος. Επιλέξτε Nurofen Express 512. Δρά ταχύτατα σε 15 λεπτά και διαρκεί έως 8 ώρες. Ζήστε έντονη και γεμάτη ζωή και αφήστε στο Nurofen Express την ανακούφιση από τον πονοκέφαλο και άλλους πόνους. Συμβουλευτείτε το φαρμακοποιό σας.